Θεσμική εκτροπή και παρέμβαση στο έργο της εξεταστικής που ερευνά τη λεγόμενη λίστα Πέτσα, καταγγέλει κυρίες και κύριοι ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τροπολογία που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ και αφορά, Στέλλα Παπαμιχαήλ, τη διαφημιστική δαπάνη του Υπουργείου. Λίνα, καλό μεσημέρι. Όντως, σύμφωνα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μετέχουν στην Εκσταστική Επιτροπή της Βουλής, που ασχολείται με τη χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωσης κατά την περίοδο της πανδημίας, με τη συγκεκριμένη τροπολογία η κυβέρνηση ομολογεί, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, την ενοχή της, καθώς έρχεται να καλύψει εκ των υστέρων τις παρατυπίες της σε ό,τι αφορά τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος με αφορμή τη λίστα Πέτσα, επιχειρώντας να νομιμοποιήσει αναδρομικά τις παρανομίες της. Άμεσα η αντίδραση της κυβέρνησης δια του κ. Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος κατηγορεί τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν κατάλαβαν και δεν διάβασαν την τροπολογία και ότι μπερδεύουν άσχετα και διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους, αναφέροντας ότι η τροπολογία κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες τηλεοπτικής καμπάνιας χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς γραφειοκρατικά προβλήματα. Και σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, να σας πω ότι πριν από λίγο στην Ολομέλεια, ο Γιάννης Βαρουφάκης ανακοίνωσε ότι το κόμμα του αποχωρεί από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, κατηγορώντας την πλειοψηφία ότι δεν αποδέχθηκε τη λίστα των μαρτύρων που είχε ζητήσει το ΜΑΡΑ25, τονίζοντας ότι έτσι υποβαθμίζεται το έργο της εξεταστικής.